θέλεις λίγο να μου πεις από την αρχή όμως πώς ξεκινάμε και κάνουμε τόσο απίθανο φρύδι. Πού είναι τελικά το γνωστό μας φρύδι που το κάνουμε τρίχα-τρίχα? Αρχικά παίρνουμε τις μετρήσεις μας, κάνουμε το σχέδιο του φρυδιού έτσι όπως πρέπει να είναι ανάλογα με τη μορφολογία του προσώπου. Συμφωνούμε στο χρώμα και στο σχέδιο με την πελάτησά μας. Περίμενε. Τώρα εδώ όμως είχαμε ένα πολύ ωραίο μοντέλο, μια κούκλα που είδε το πρόσωπό της ήταν τέλειο. Εγώ μετά θέλω να σε ρωτήσω όμως αν το πρόσωπο δεν είναι τόσο ωραίο. Πώς εμείς θα το κάνουμε να δείχνει απίθανο? Κάτσε, θα μου πεις σε λίγο, περίμενε. Για πες μου. Το κάνουμε να είναι απίθανο με το τέλειο σχήμα φρυδιού. Ωραία, εμείς κάναμε τη μέτρηση τώρα, βάλαμε το χαρακάκι και μέτρησες. Γιατί βάλαμε το χαρακάκι? Για να έχουμε στην ίδια ευθεία τα δύο φρύδια. Ίδιο πάχος, ίδια ευθεία, ίδια αρχή, ίδιο τελείωμα. Ωραία. Και αφού λοιπόν δεις αυτό, σχεδιάζεις πώς το θέλεις. Ακριβώς. Σχεδιάζεις ακριβώς το σχήμα του φρυδιού. Και πάνω στο σχέδιό σου κάνεις τα χτυπήματα. Να πούμε ότι κρατάει από 1 έως 3 χρόνια. Το χρώμα επίσης πρέπει να δένει αρμονικά με το πρόσωπό της και τη χρωματολογία της. Πάμε τώρα να πούμε την ώρα που καθόμαστε για να κάνουμε τα χτυπηματάκια για να φτιάξουμε το σχήμα. Αυτό το πραγματάκι δεν πονάει. Καταρχήν, ένα μισάωρο πριν ξεκινήσουμε το χτύπημα, βάζουμε μια αναισθητική κρεμούλα τοπική, έτσι ώστε η πελάτησά μας να μην αισθάνεται καθόλου πόνο. Αισθάνεται ένα ελαφρύ γρατσούνισμα, τίποτα ιδιαίτερο. Το βάθος είναι επιφανειακό, είναι στην άνω στη βάδα της επιδερμίδας, άρα δεν τραυματίζουμε, δεν προκαλούμε κάποια ζημιά. Τα χρώματα είναι υπολεργικά, τελείως φυσικά, δεν μας δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Η τιμή είναι πολύ προσιτή, αν σκεφτείς ότι το αποτέλεσμα κρατάει από 1 έως 3 χρόνια, μέσω όρο να το βάλεις 2 χρόνια, τα μολύβια που γλιτώνεις και την ταλαιπωρία που βγάζεις και πολλές φορές πληρώνεις και τον αισθητικό να σου κάνει σχήμα και καθάρισμα, συμφέρει, αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.